Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, καλώς βρεθήκαμε στη Λακύθρα της Κεφαλονιάς. Εμείς είμαστε οι Τσιριτσάντζουλες και φέτος θα σας αφηγηθούμε την ιστορία του Νικόλα Σάκο και του Μπαρτολομέο Βαντσέ. Ποιος φύγες απ' την Ιταλία, οδεύουν προς το πεπλωμένο, δίχως θλίψη καμία και φόβο κρυμμένο. Η πατρίδα μας είναι ολίγη και ο νόμος βασιλεύτερια και μια ιδέα. Περνάει ο αποκαλούμενος νόμος του αποκλεισμού των αναρχικών που προβλέπει την άμεση απέλαση λόγω πολιτικών φρονημάτων. Και το 1919 έχουν γίνει εκατοντάδες συλλήψεις πολιτών άνευ εντάλματος. Εργάτες και εργάτριες ύποπτοι για ριζοσπαστικές αντιλήψεις έχουν κακοποιηθεί. Πράκτορες του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν διεισδύσει στις ριζοσπαστικές οργανώσεις με σκοπό να αποσπάσουν πληροφορίες ή να υποκινήσουν σε ενέργεια. Κοιμάμαι, είμαι ξύπνιος, δεν μου τρελαίνω. Όχι, αδελφέ μου, δεν τρελαίνες, εδώ είμαι. Όλα στην παρουσία μου, κέρα. Κάτσε να πούμε τα νέα μας. Κάνε με ένα όνειρο, Νικόλα, απλά παρά την έτο, γιατί εμένα μ' αρέσει να είμαι μαζί σου. Μα γιατί να χαιρόμαστε που είμαστε μαζί. Σε λίγο θα βρισκόμαστε και οι δύο μέσα στα μεταλλικά συρτάρια του νεκροθαλάμου της φυλακής. Για ας το πάρουν λοιπόν και το σαρκείο μας, Νικόλα. Ας μας ψήσουν στην ηλεκτρική καρέκλα, να μας κάνουν σπαταλίσουμε σαν και εγωισμός. Να φοβάται κανείς μη χάσει τη ζωή του και την οικογένειά του. Δεν μπαίνει θέμα επιλογής, αδελφέ μου. Δεν μπαίνει. Η στάση μας πρέπει να είναι αξιοπρεπής μέχρι το τέλος, γιατί εμείς είμαστε οι Ιταλοί της Βοστόνης. Μαρτολομέο Βαντσέτη. Αυτός πάντα ήξερε να μιλά και να διαβάζει και να γράφει. Γεννήθηκε στο Βιλαφαλέτο της Βόρειας Ιταλίας και του άρεσε πάρα πολύ μελέτη. Αλλά ο πατέρας του δεν τον άφησε να σπουδάσει και τον έστειλε στην πόλη να γίνει τεχνίτης. Αυτός όμως δεν σταμάτησε ποτέ να διαβάζει. Ήξερε απ' έξω ολόκληρα κομμάτια από τον Ζολά, τον Τολστόι, τον Ουγκό. Πήγα στο σχολείο από τα έξι. Να πάψω να οργώνω, να σκάβω και να ανοίγω λάκκους στη σκοτεινή γη. Ήθελα να βρω μια αληθινή δουλειά. Να δουλεύω όρθιος, όχι διπλωμένος κατά τον ήλιο. Ήθελα να γίνω εργάτης, να παντρευτώ. Και αργότερα να γυρίσω στους δικούς μου για να τους μοιράσω το ψωμί και τα λεφτά από το μόχθονο. Αλλά στην Αμερική δεν είδα άλλο από εκμετάλλευση και αθλειότητα. Εγώ στους σταθμούς μετανάστευσης ήταν όταν γνώρισα την πρώτη μου μεγάλη έκπληξη. Εκεί είδα τους υπαλλήλους να φέρονται στους επιβάτες της τρίτης θέσης σαν να ήταν ζώα. Ευθύς, όλη η ελπίδα που είχε σαγηνεύσει όλα αυτά τα πλήθη ως τον νέο κόσμο έσβησε μονομιάς στο άγγιγμα των υπαλλήλων. Τόσο αφιλόξενο είναι το κλίμα των στρατοπέδων για τους μετανάστες. Και έπειτα ξεκινάει η περιπλάνηση στην αχανή αυτή χώρα ψάχνοντας το μεροκάματο. Οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων μας έδαιναν πάνω στις μηχανές και την ιστορία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πως ζούμε στην τελευταία περίοδο της προϊστορικής εποχής. Νιώθω με τα μάτια της ψυχής μου τη νέα χιλιετία να διαπερνά τον ουρανό. Η πατρίδα μας είναι όλη και ο νόμος μας ηλευθερία και μια ιδέα, και μια ιδέα. Η πατρίδα μας είναι όλη και ο νόμος μας ηλευθερία και μια ιδέα. Επάνια στρατηγή μες στην καρδιά. Συγγνώμη κιόλας, αλλά εδώ κανονικά δεν θα πρέπει να είναι πολύ ύποπτη για να αναγνωρίσω. Δεν θα πρέπει να διαλέξω έναν από όλους αυτούς. Εδώ, να δεν υπάρχει παρά μόνο ένας. Και πού είναι το πρόβλημα, κυρία Σπλέιν, ε? Σπλέιν, παραδοθείτε. Ορκιστείτε την Ιερή Βίβλα όπως θα πείτε την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι εξοχότατε. Λοιπόν, τι είδατε? Ήταν λίγο ψηλότερος από μένα,
ζύγιζε περίπου 70-73 κιλά, είχε μαύρα μαλλιά και φρύδια, είχε λεπτά μάγουλα και ένα πρόσωπο ασυνήθιστα κίτρινιάρικο. Τα μαλλιά του ήταν χτυπησμένα προς τα πίσω, είχαν μήκος περίπου 5-6 εκατοστά, δεν μπορούσε καπέλο, είχε ένα γκρι πουκάμισο, το πρόσωπό του είχε έντονα χαρακτηριστικά, είχε παρδείς ώμους και ίσιους, είχε ένα αριστερό δυνατό χέρι, ήταν μειώδης και υπερκινητικός. Α! Πολύ δυνατό αριστερό χέρι! Ευχαριστούμε! Ναι, εγώ είμαι! Ναι, μου λες, το ξέρεις αυτόν. Μα σας παρακαλώ, μα σας παρακαλώ, αυτά τα έχω πει και στην αστυνομία, εγώ δεν είδα τίποτα. Όταν ξεκίνησε το πιστολίδι, εγώ κρύπτηκα, τα έκανα από κάτι πάγους. Μην υπολογίσετε σε μένα για να ξεφορτωθείτε ένα σύντροφο. Σύντροφο, γιατί ρε κομμουνιστής είσαι και εσύ ρε αναρχικός είσαι. Όχι, όχι, δεν είμαι κόκκινος, εγώ δεν είμαι αναρχικός, αλλά το λέω. Δεν χρησιμοποιείτε σωστές μεθόδους! Δεν θα γίνω εγώ ψευδομάρτυρας για να καταστρέψω ένα συνάδελφο, πάει και τελείωσε! Και δεν έχει σχέση με την πολιτική αυτό, ρε! Όχι βέβαια! Εμένα δεν με ενδιαφέρει! Κόκκινος να είναι, μαύρος να είναι, κίτρινος, γαλάζιος, δεν για έχω καμία σχέση με αυτό! Ομολογώ ότι συμμετείχα στη ληστεία στο εργοστάσιο υποδημάτων στο South Braintree και ότι η Σάκο και Βανσέτη δεν είχα καμία συμμετοχή στο προαναφερθέν έγκλημα. Υπογραφή Σελεστίνο Μαντέιρο. Σελεστίνο! Αου! Γιατί το έκανες? Νικόλα, εγώ από την αρχή της ζωής μου δεν είχα καμία ελπίδα. Πριν κατελειώσω το σχολείο είχα καταδικαστεί για διάρρηξη. Καλά. Μετά έπαιξα... Κλείνεις όλο το πλανήτη διαδηλώνει μαζικά. Μέσα σε 7 χρόνια κατάφερε να μαζέψει πάνω από 300.000 δολάρια και 500.000 υπογραφές συμπαράσταση. Εκατοντάδες τηλεγραφήματα επιφανών προσώπων ζητούσαν από τον κυβερνήτη να δώσει χάρη. Δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο σύονται στις διαδηλώσεις και τα επεισόδια για να αποτρέψουν την εκτέλεση των δύο αγωνιστών. Σώστε το Σάκο και Βανσέτη! Χρόνια 7 στα σίδερα της φυλακής ζουν μεταξύ θανάτου και ζωής. Όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι ο Σάκο είναι ένας φανατικός και τρελός επειδή δεν υπέγραψε την αίτηση Χάρικος. Πάντα έτσι συμβαίνει στην ιστορία, όταν οι πράξεις σου ενοχλούν τους τύραννους. Αυτοί που σε καταδικάζουν σε θάνατο σε αποκαλούν προδότη, φανατικό ή τρελό. Και λοιπόν δεν υπέγραψα την αίτηση Χάριτος, γιατί είμαι απόλυτα βέβαιος πως ούτε ο κυβερνήτης Φούλερ, ούτε και κανένα άλλο επίσημο πρόσωπο θα φερθεί η τίμη απέναντί μας. Η δική μου ελπίδα, η μόνη που μου απομένει, είναι πως οι φίλοι, οι σύντροποι και το διεθνές προλεταριά... Βανσέτη, βάλτε το καλά στο μυαλό σου. Αυτός ο κόσμος δεν έχει έλεος. Ο καθένας οφείλει να σκοτώσει ή να σκοτωθεί. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον κόσμο τον αρνούμε. Τότε θα πεθάνετε. Προτιμώ λοιπόν να πεθάνω και να μείνω πιστός στο δίκαιο παρά να με κρατήσει στη ζωή. Κράτησμα ίσωσαν. Αγαπητέ μου Βανσέτη, για να επικρατήσει λίγο το καλό πρέπει να κάνετε και λίγο κακό. Σε αυτόν τον κόσμο ή θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς. Και λοιπόν είστε ένα τέρας. Φυσικά είμαι. Πολιτικός δεν είμαι. Σταθείτε. Στο όνομα της ηθικής, της απονείμω χάρη. Πώς? Και τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Μα κύριε κυβερνήτη, σε αυτή την περίπτωση, απλά η διεθνής κοινή γνώμη αναγνωρίζει σε εσάς έναν άνθρωπο μεγαλόψυχο που έμαθε να ακολουθεί τη λογική. Όχι, Βανσέτη. Καμία σχέση. Οι εξεγερμένοι σύντροφοί σας και άλλοι ταραχοποιοί θα δουν εδώ μια αδυναμία. Θα διπλασιάσουν την προπαγάνδα, τα συνδικάτα θα δυναμώσουν και η εργατική τάξη θα εξεγερθεί. Και έτσι η κυβέρνηση θα χάσει τη δύναμή της. Για να μας εκτελέσετε, κύριε κυβερνήτα, ποιο θα είναι το πλεονέκτημά σας? Αχ, Βανσέτη, όχι ένα πλεονέκτημα, αλλά τρία. Πρώτον, η αριστερά τραυματίζεται από τη βιαιότητα των αρχών. Τα ενεργά συνδικάτα κινητοποιούνται. Το κίνημα χάνει το ηθικό του. Και έτσι ο κίνδυνος μιας εξέγερσης μεγάλης κλίμακας απομακρύνεται. Δεύτερον, ο κόσμος.
Θα δεις εσάς, τους ξένους, τους παράνομους, τους μετανάστες, τα δειλιστές και δολοφόνους που δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Έτσι σε όλη την Αμερικάνικη επικράτεια, οι Ιρλανδοί θα μάθουν να μισούν τους Ιταλούς, όπως η Πολωνία έμαθαν να μισούν τους Ιρλανδούς και όπως οι Γερμανοί έμαθαν να μισούν τους Πολωνούς. Και όσο οι εργάτες θα μισούνται μεταξύ τους για λόγους φιλετικούς, θα είναι ανίκανο να ενωθούν και να καταλάβουν πως όλους τους εκμεταλλεύονται το ίδιο. Και τρίτο, Βανσέτη, και σημαντικότερο, κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει ότι κινδυνεύει από την τρομοκρατία. Γιατί θέλετε τον κόσμο να είναι φοβισμένος, ε? Γιατί έτσι σιγά σιγά είναι έτοιμοι να αρνηθούν την ελευθερία τους στο όνομα της ασφάλειάς τους. Αλλά παρεκτραπήκαμε, Βανσέτη. Αυτό το μαθηματάκι πολιτικής και πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εγώ έχω συνέντευξη τύπου και οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι που πρέπει να φροντίζουμε. Σας ρωτώ λοιπόν, γιατί να σας δώσω χάρη? Για τον ανθρωπισμό, κύριε κυβερνήτα. Βανσέτη, ας σοβαρευτούμε. Πολιτική κάνω, δεν κάνω μαθήματα ηθικής. Καλά θέλετε να χάσω τις εκλογές? Τότε τελειώσαμε. Βανσέτη, δεν τρέφω πάντως κανένα μίσος εναντίον σας. Μάλιστα σας βρίσκω πάρα πολύ ευγενικό. Θα καταλαβαίνετε όμως, κύριε κυβερνήτα, ότι εγώ δεν θέλω να σας φίξω το χέρι και παρακαλώ να με αποδεσμεύσετε. Τόσο το καλύτερο, κάντε το. Ο κυβερνήτης Φούλερ είναι ένας εγκληματίας. Όπως ο Θεός. Απέναντί του σφέρθηκαν όλοι. Ακόμα και η ενορχή αυτή διαβόλη. Κόφευσαν στον αδό τη διαμαρτυρία. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή η να. Τώρα το θάνατο αντικρίζουν, γιατί η ζωή κρινούνται, το πάπα περιμένουν, ώστε να αναστηθούνε. Να θυμάσαι πάντα, Ντάντε, στο παιχνίδι της ευτυχίας μην τα κρατάς όλα για σένα. Κατέβα ένα σκαλοπάτι και βοήθα τους αδύναμους. Βοήθα τους καταπιεσμένους και τους αδικημένους. Γιατί αυτοί θα είναι οι καλύτεροι σου σύντροφοι. Αυτοί που ξέρουν να πολεμάνε και να πέφτουν. Ντάντε, παιδί μου, σήμερα θα σταυρώσουν τα σώματά μας. Μα τις ιδέες μας δεν μπορούν να τις καταστρέψουν. Αυτές θα παραμείνουν για τις επόμενες γενιές. Ώστε ήρθατε λοιπόν. Βγαίνετε κάτω από τα ξεραμένα φύλλα μόλις πέφτει η νύχτα. Μικρά, μαύρα, ζωήφια, και αριστερά σβέλτα, επιδέξια, αποτελεσματικά, αμέτρητα. Αυτός είναι ο ηλεκτρολόγος. Είναι ο άνθρωπος που θα ενώσει τα ηλεκτρόδια. Πρώτα όμως θα πρέπει να βεβαιωθεί για το μέγεθος των ρούχων και για το άνοιγμα του σβέρκου. Όλα θα πρέπει να διευκολύνουν το πέρασμα του ρεύματος. Ύστερα θα ενώσει δύο χάλκινα καλώδια, το ένα πίσω από το σβέρκο, το ένα πίσω από το πόδι. Από όπου δηλαδή θα περάσει η δικαιοσύνη. Θα παρατάς αυτά τα εργαλεία. Γιατί επιλέγεις το στρατόπεδο της ποταγής? Είμαι υποχρεωμένος. Τι? Είμαι υποχρεωμένος. Δηλαδή θα σε σκοτώσουν και σένα να αρνηθείς? Όχι, αλλά κινδυνεύω να τιμωρηθώ. Να τιμωρηθείς? Κινδυνεύεις να πας στο δικαστήριο? Έχω παιδιά να θρέψω. Μα και εγώ έχω παιδιά να θρέψω. Και αν με σκοτώσεις, τι θα γίνει? Θα τα θρέψεις εσύ? Την πρώτη φορά, μια ηλεκτρική εκένωση 2.500 βολτ διαπερνά το σώμα του κατάδικου για 8 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί παύση 8 δευτερόλεπτα. Μετά, μια δεύτερη εκένωση που κρατάει 2 δευτερόλεπτα, αλλά των 500 βολτ μόνο, γιατί το σώμα του κατάδικου έχει φτάσει στους 60 βαθμούς και μπορεί να πάρει φωτιά. Καινούρια παύση για 20 δευτερόλεπτα. Και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3 φορές. Καμιά φορά το σφουγγαράκι μπορεί να μην είναι καλά βαλμένο ή πολύ υγρό. Τότε η σάρκα καίγεται. Τα ηλεκτρόδια ξεκολλάνε. Ο κατάδικος δεν πεθαίνει. Αναπηδά. Το ξαναδένει. Και ξαναρχίζει αυτή η διαδικασία μέχρι να διαπιστωθεί ο θάνατος. Εσείς είστε νεκροί και εγώ ζωντανός. Ολόκληρη η σύντομη ζωή σας είναι φτιαγμένη από στερήσεις. Στερήσεις
από τα νεανικά σας όνειρα. Στερήσεις από τα ιδανικά σας. Στερήσεις από τις μικρές επαναστάσεις σας. Και τελικά δεν μένει τίποτα πια στη ζωή που να το θέλετε πραγματικά. Δεν σκοτώνω εγώ. Εγώ απόψε εκτελώ εντολές. Φίλοι και σύντροφοι, τώρα που η τραγωδία του της συνθήκης πλησιάζει στο τέρμα της, μείνετε όλοι σαν μία ψυχή. Το ιδανικό μας ζει. Χαιρετίστε εκ μέρους μας όλους τους φίλους και όλους τους συντρόφους της γης. Σας φιλούμε και σας στέλνουμε τον τελευταίο χαιρετισμό μας με την καρδιά γεμάτη τρυφερότητα και αφοσίωση. Για τώρα και για πάντα. Χρόνια πολλά σε εσάς και αθάνατη ελευθερία. Δική σας τη ζωή και στο θάνατο, Μαρτολομέο Βαλτσέτη Νικόλα Σάκου. Νικόλα, πώς σου φαίνεται? Μαρτολομέο, κοίτα, το φως, το φως, Μαρτολο. Ποιο φως? Κοίτα πως λάμπει, είναι υπέροχο. Θα λέγε κανείς πως είναι το πρώτο φως ενός μαγιάτικου πρωινού. Νικόλα, δεν υπάρχει φως. Εκεί, στο πρώτο φως της αυγής. Δεν βλέπεις τη Ροζίνα ντυμένη στα γιορτινά? Θεέ μου, τι όμορφη ουρφή που είναι, Μπάρτολο, κοίτα, δεν τη βλέπεις? Νικόλα, σε παρακαλώ. Η Ροζίνα Ζαμπέλη, μια Ιταλίδα του Βορρά με πυρόξαντα μαλλιά. Μπάρτολο, το ήξερες ότι παίζαμε θέατρο μαζί με τη Ροζίνα? Έργα κοινωνικά στα καφενεία και στις αποθήκες για να προπαγανδίσουμε τον αγώνα μας, το ήξερες? Μα ναι, Νικόλα. Όλοι νομίζουν πως ήμουν ένας απλός παπουτσής, αλλά εγώ έχω δώσει μεγάλο αγώνα, ναι, όπως και η Ροζίνα. Νικόλα μου, ναι, τα ξέρω. Η Ροζίνα πάντα έπαιζε ρόλους υπέροχων γυναικών. Ε, Ροζίνα, βγες από το φως, δες ποιος είναι εδώ δίπλα μου, ο σύντροφος Μαρτολομέο. Κόλα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Εδώ μέσα δεν υπάρχει άλλος πέρα από μας και τα κουρασμένα μας κεφάλια. Αφήσέ με. Τι, Νικόλα. Είπα, αφήσέ με, Μαρτολο. Πώς, θέλεις να έρθω? Μα έρχομαι, αγάπη. Κόλα, σταμάτα. Κανείς δεν θα με πάρει μακριά από την οικογένειά μου. Την οικογένεια που λες δεν υπάρχει, Νικόλα. Υπάρχει. Κρύβεται μέσα στο φως. Νικόλα! Δεν υπάρχει φως, αδελφέ μου. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχει μόνο τρέλα και σκοτάδι. Νικόλα, πες το φως μου πώς είναι. Δεν μπορώ. Ούτε. Αγγέλες δούλων ξεσαρκών, κόπηλα τούν φωγκόντα. Σήκωσε τις στένες, Νικόλα, και περπάτα. Πάμε. Ένα βήμα. Καλό ένα βήμα! Καλό ένα βήμα! Τις αλυσίδες σου αν δεν σπάς, παν στο κουπί πεθαίνεις. Σπάσε τις αλυσίδες σου, σύντροφε! Σπάσε τις αλυσίδες απ' τα πόδια σου! Κόλυπον σκλάβε που βογκάς, κουπί θα τραβάς αιώνια. Κάλλιος στο κύμα θάνατο, στη θάλασσα που αφρίζει. Σφίξε το σαγόνι, αδελφέ μου. Σφίξε την γροθιά σου, Νικόλα. Γέμισε το στήθος με ελπίδα και χάραξε το μέλλον. Κουπί θα τραβάμε, ήρθαμε. Το βίο στα βράχια να πέσει. Ψηλά τις καπροκόκκινες, στο σύνθημα του ανέμου. Είναι σάβανο άγριο, ο αφρισμένο κύμα. Αν αφιούς πάτηνες αφήν, της αναρχίας ραλία. Στα όπλα, σκλάβοι ορθοί, παλές με σφυρά με καρδιά. Δικαιοσύνη αντιστήτε να γίνει, η παραδοσή λευκαγιά. Στις 23 Αυγούστου του 1927, στις 12:26 μετά τα μεσάνυχτα, δηλώθηκε ο θάνατος δύο ανθρώπων, του Νικόλα Σάκο και του Μπαρτολομέου Βαλτσέτη. Δικαιοσύνη αρχιστήκε να γίνει, η θάνατος.